Περιμένουμε όλοι. Η Όλγα Κατσάρα θα είναι η βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2018. Η εκλογή της βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού έγινε ανάμεσα σε 24 υποψήφιες από την Πάτρα, την Αθήνα και άλλες ελληνικές πόλεις που κατέθεσαν το ενδιαφέρον τους, όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση ο καρναβαλικός οργανισμός. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που με διαλέξαν. Καταλαβαίνω ότι υπήρχαν και άλλες πολλές υποψήφιες, προφανώς και αξιόλογες κοπέλες. Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ και ευτυχώς ήρθε η ώρα μου να έχω εγώ αυτή τη θέση. Η Όλγα Κατσάρα είναι μια νέα κοπέλα που συμμετέχει στο καρναβάλι από μικρή, αυτό μας δηλώνει, το αγαπάει και το όνειρό της ήταν να ανέβει μια μέρα να γίνει βασίλισσα. Πόσα χρόνια καρναβαλίστρια? Καρναβαλίστρια πάρα πολλά χρόνια, είμαι μόλις 18, αλλά πιστέψτε με, έχω χάσει 3 χρονιές μόνο το καρναβάλι, οπότε γύρω στα 15. Η γλυκύτατη Όλγα Κατσάρα είναι 18 χρονών, γεννήθηκε στην Καλαμάτα και ζει μόνιμα στην Πάτρα από το 2000 λόγω καταγωγής της μητέρας της. Τελείωσε το 2017 το πειραματικό λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι εν ενεργεία φοιτήτρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ενώ γνωρίζει καλά αγγλικά και γαλλικά. Αποφύτησα λοιπόν πέρσι, είμαι ενεργεία φοιτητρία του Τμήματος της Δημόσιας Διοίκησης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ασχολούμαι παράλληλα με το χορό. Αυτά. Οπότε ο χορός ειδικά. Ο χορός ειδικά είναι μεγάλο μέρος της ζωής μου. Μεγάλο μέρος της ζωής μου, ναι. Σίγουρα το λάβανε υπόψη τους, γιατί καλό είναι μια βασίλισσα από τη στιγμή που θα είναι πάνω στο άρμα της, θα χρειάζεται να έχει κάποια κίνηση, να υπάρχει μια αρμονία στο σώμα της. Υψοφοβία δεν έχουμε. Υψοφοβία, δόξα τω Θεώ, δεν έχει εμφανιστεί ποτέ, όχι. Αν και θα είμαι πολύ ψηλά φέτος. Η Όλγα ξεκίνησε την ενασχόλησή της με το χορό από 4 ετών. Η πρώτη της επαφή ήταν με το κλασικό μπαλέτο και τον σύγχρονο χορό και στη συνέχεια ασχολήθηκε ενεργά με τους Latin χορούς, έχοντας συμμετάσχει σε πανελλήνιους διαγωνισμούς του Εθνικού Συμβουλίου Χορού Ελλάδας, όπου σε ατομικές και ομαδικές χορογραφίες διακρίθηκε επανειλημμένος. Δεν έχω προλάβει να το ανακοινώσω ιδιαίτερα, δηλαδή περισσότερο ενδιαφέρον είχα από δημοσιογράφους κτλ. Όσοι άνθρωποι μου έχουν στείλει γνωστοί μου, έχουν ενθουσιαστεί, με έχουν συγχαρεί. Εντάξει, ευελπιστώ ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Καλό όλο τον κόσμο να έρθει να μας δει. Νομίζω θα είναι ένα φανταστικό διήμερο και γενικά μια υπέροχη καρναβαλική περίοδος. Η Όλγα Κατσάρα λατρεύει το Πατρινό Καρναβάλι, στο οποίο συμμετέχει από πολύ μικρή. Όλα αυτά τα χρόνια συμμετείχε σαν μέλος πληρώματος της παρελάσης και της δράσης του Πατρινού Καρναβαλιού στο Καρναβάλι των Μικρών, ενώ ήταν μία από τις μαζορέτες που άνοιγαν τις παρελάσεις τα τελευταία 4 χρόνια. Η μεγάλη αγάπη της Όλγας για το Πατρινό Καρναβάλι την οδήγησε να δηλώσει υποψήφια για τη θέση της βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού 2018. Και ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα.